Με τη δέουσα τιμή και λαμπρότητα γιορτάστηκε σήμερα η μάχη της Βέργας. Το πρωί τελέστη η δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού. Ακολούθησε όλοι μαζί και η ιερή εικόνα μπροστά μεταφέρθηκαν στην θέση Μάνδρα Αλμυρού, όπου και πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, προτού εκεί υπάρχοντο σειρό των πεσόντων. Νέφος ημινόδε περίκυνται και των οστέων αυτών η τύμβη τα όρια της πατρίδος γης φυλάτουση, τα δε αυτών τίμια αίματα της ελευθερίας ημών των δέντρων αρδεύουσιν, ως περεν τη γη την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν. Οι ιστορικές αναφορές για τη θυσία των ηρών και την σημασία των γεγονότων εκείνης της εποχής ήταν χαρακτηριστικές. 191 χρόνια εδώ στη Βέργα. Σε αυτόν εδώ τον τόπο γράφτηκε μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Μία ιστορία που η πολιτεία έχει την υποχρέωση να την εντάξει στα σχολικά βιβλία για να μαθαίνουν οι νεότεροι με πόσες και με ποιες θυσίες απελευθερώθηκε αυτή η πατρίδα και απολαμβάνουμε εμείς όλοι σήμερα τα αγαθά της ελευθερίας. Το τείχος της Βέργας που ακόμη στέκει όρθιο στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά και το άγαλμα εδώ προς τιμή του Μανιάτη αγωνιστή, αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της ιστορικής μάχης της Βέργας στις 22 Ιουνίου του 1826, όταν η ελληνική ψυχή μέσα από τις στάχτες και τους τρίνους ύψωσε το ανάστημά της και αναμετρήθηκε με το τουρκοδικτυακό θηρίο. Το παρόν στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις έδωσε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης. Η μάχη της Βέργας ήταν καθοριστική για την διάσωση της ελληνικής επανάστασης και πάνω απ' όλα για την απόκρουση των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Οφείλουμε όλοι μας να διαβάζουμε την ιστορία μας καλά, να αποδίδουμε τις δέουσες τιμές σε όλους αυτούς που βοήθησαν τον τόπο μας και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι είναι βασική μας υποχρέωση να τους μνημονεύουμε αιωνίως και να παραδειγματιζόμαστε από τις δικές τους πρακτικές και από τα δικά τους παραδείγματα αυτοθυσίας. Η μάχη της Βέργας τιμήθηκε ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό δε το γεγονός πως φέτος είχε επιλεχθεί και μια κοινωνική δράση. Ο πολιτιστικός σύλλογος της Βέργας γιορτάζει για 191 χρόνια τη μάχη της Βέργας, μια σπουδαία μάχη. Όμως μάχες γίνονται και σήμερα. Έτσι λοιπόν δώσαμε ένα κοινωνικό χαρακτήρα στη γιορτή μας φέτος. Κάναμε μια ενημέρωση σε όλο τον κόσμο που είχε έρθει να μας δει εχθές το βράδυ στο πάρκο του Αλμυρού για να γίνει δότης του Μυελού των Οστών. Και γράφτηκαν πάρα πολλοί δότες και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Ακολούθησαν στην εκδήλωση απαγγελία ποιημάτων και παραδοσιακή χορή. Βασιλεύει, είναι το ψηλά, το μόνο ελευθερία. Ελεύθερη ζωή, πάσα τα μόνα σκαφιά και φυλακή. Ελευθερία θάνατο. Τα χάσω που σε πίνουν καφάρα στη φακιά. Βεζίζουν τα μουμάνους, αφέντης και ασταφείς, ότι είναι να σε αφήκουν σε κάνει να χαμείς. Σε λίγους στίχους αποτυπώνει με γλαφυρότητα όλη την εποποιία της μάχης της Βέργας. Στο πέρασμα του Ιμπραήμ ο αγώνας ξεψυχάει, το Μεσολόγγι έπεσε, η χώρα προσκυνάει. Ο διχασμός μας τυραννά, διχόνια απελπισία, στη φυλακή αγωνιστές για λίγη εξουσία. Στη Μεσσηνή αγνά αντιβάνει και κοιτώ την Καλαμάτα. Βλέπω τον τόπο έρημο, την πόλη ρημαγμένη. Τις Μεσσηνίες τα χωριά τα βλέπουνε καμένα και δέντρα αιωνόβια ήταν κι αυτά κομμένα. Πέταξε στο Αλμυρό και βρες τους Ελτσάνους. Στη Ζερνάτα πέταξε να βρεις Κουμουντουριάνους. Στην Καρδαμίλη Μουρτζινούς, Κυβέρους και Χριστέους και στο Λιμένη το ένδοξο τους Μαυρομιχαλαίους. Το έχουν βαριά! Δεν τριμώνει! Ότι στο 21 μας γέρος του Μοριά μαζί με τους Μανιάτες Καλαμάτα πήρανε. Διώξαν τους Ασιάτες!